Συνάντηση με την εταιρεία της Gas Trade, η οποία θα υλοποιήσει το έργο του LNG στην Αλεξανδρούπολη, ζητά ο ολιευτικός συνεταιρισμός Εύρου προκειμένου να γίνει διαβούλευση και να συζητηθούν τα ενδεχόμενα προβλήματα από το έργο που αφορούν τα ελιευτικά πεδία. Οι αλλοιείς της περιοχής, σε συνάντηση που είχαν πριν αρκετό καιρό με τον Αντιπεριφερειάρχη Αλλιευτικής Πολιτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ανδρέα Καραγιώργη, είχαν εκφράσει την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για τις συνέπειες που ενδεχομένως θα έχει ο κλάδος της Αλλίας από την εγκατάσταση και λειτουργία του πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Πριν καιρό είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και του είχαμε θέσει τους προβληματισμούς μας και τις απόψεις μας όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο. Άλλωστε αυτό το έχουμε κάνει επανειλημμένα κατά καιρούς με πολλούς και δημόσια έχουμε εκφραστεί. Αυτό που μένει είναι να γίνει μια συνάντηση που νομίζω ότι είναι απαραίτητη, που ασφαλώς θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τις πρώτες συναντήσεις που είχαν με διαφόρους φορείς, έπρεπε οι αρμόδιοι φορείς του τόπου μας να είχαν φροντίσει να, τουλάχιστον να μας καλέσουν. Τουλάχιστον να μας καλέσουν για να πούμε και εμείς τις απόψεις μας για όλα αυτά τα χρόνια, για αυτήν την διαμαρτυρία που έχουμε όσον αφορά τη μελιγενέστη με την περίπτωση τη δική μας. Περιμέναμε μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει κάτι και τώρα ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έχουμε μια συνάντηση άμεσα με τους καθήλυν αρμόδιους, ώστε να μεταφέρουμε και εκεί τους προβληματισμούς μας και να τους πούμε και κάποιες προτάσεις που έχουμε ασφαλώς για το πώς μπορούμε και να συνεχίσουμε την εργασία μας στο συγκεκριμένο χώρο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Αλεξανδρούπολης τονίζει για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που μπορεί το έργο να προκαλέσει στην καθημερινότητα των ψαράδων, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν είναι κατά των επενδύσεων. Αυτή η δέσμευση του αλλιευτικού πεδίου, του πλέον σημαντικού για μας, σημαίνει αυτόματα και μείωση της αλλιευτικής μας δραστηριότητας και μείωση των εσόδων μας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και μετά, οι επιφυλάξεις όσον αφορά το έργο για το θέμα του θαλασσίου περιβάλλοντος υπάρχουν. Δεν είναι μόνο επιφυλάξεις δικές μας, αλλά επίσημα και καταγεγραμμένες από τους καθήλυν αρμόδιους, όπως είναι τα Ινστιτούτα Αλλιευτικών Ερευνών. Και έχουν εκφράσει και αυτοί τις ανησυχίες τους. Ο τρόπος που θα γίνει η επεξεργασία του υγροποιημένου αερίου θα επιφέρει κάποιες αλλοιώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τώρα, από εκεί και μετά, αυτό στην πορεία θα φανεί αν και κατά πόσο θα είναι επιζήμιο για το θαλάσσιο περιβάλλον και για το οικοσύστημα. Εμείς είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Εδώ βλέπουμε αμυδρές κλιματικές αλλαγές και η επίπτωση που υπάρχει για 1, 2, 3 χρόνια είναι αμετάκλητες και είναι πολύ σοβαρές. Το παρακολουθούμε με το πλανκτόν που είχαμε πέρσι. Τι κόστος έχει στη δουλειά μας όλη αυτή τη χρονιά.